Θέλω να ξεκινήσω δηλώνοντα την απερίφραστη καταδίκη τη ελληνική κυβέρνηση και του Πρωθυπουργού για την επίθεση χθε το βράδυ έξω από τα γραφεία του Πασόκ. Τέτοιε προβοκατόρικε και εγκληματικέ ενέργειε δεν γίνονται ανεκτέ σε ένα ευνομούμενο κράτο και οι δράστε θα αντιμετωπίσουν τι συνέπειε που ορίζει ο νόμο. Ο Πρωθυπουργό επικοινώνησε αμέσω μετά το συμβάν με τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη και έδωσε εντολή για την άμεση διαλεύκανση τη υπόθεση αλλά και τη σύλληψη των δραστών η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα τέτοιου είδου περιστατικά. Δυστυχώ δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο τόσο για το Πασόκ όσο και τη Νέα Δημοκρατία που έσπευσαν να στήσουν ένα φθηνό παιχνίδι εντυπώσεων για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητε. Ειδικότερα για τη Νέα Δημοκρατία είναι πλέον φανερό ότι σε συνθήκε κατάρρευση του αντιπολιτευτικού τη αφηγήματο και παντελού έλλειψη πολιτικού σχεδίου επενδύει διαρκώ σε μια ακραία συντηρητική ατζέντα η Νέα Δημοκρατία επιμένει να εκτίθεται. Είτε αυτοεξευτελιζόμενοι, παραθέτοντα χιδαία ψεύδη, που έπειτα τα αποδίδει ανερυθρίαστα στον Πρωθυπουργό, είτε εκμεταλλευόμενοι με μονομένε εγκληματικέ ενέργειε, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσει. Αυτό, ωστόσο, που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση σε σχέση με τι συγκεκριμένε αποκαλύψει, είναι η χθεσινή ανακοίνωση τη Νέα Δημοκρατία. Από την οποία κάποιο κακόπιστο θα μπορούσε να υποθέσει ότι υπάρχουν ονόματα στι σχετικέ λίστε τα οποία σχετίζονται με το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση και για τα οποία ήδη η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να οικοδομήσει την υπερασπιστική τη γραμμή. Διαβεβαιώνουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία ότι το σύνολο των ονομάτων που εμπεριέχονται στα Paradise Papers θα ελεγχθούν εξονυχιστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ωστόσο, αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μα διακουφωτίσει προκαταβολικά για συγκεκριμένε περιπτώσει, την καλούμε να το πράξει άμεσα και χωρί μισόλογα. Φάνηκε. Σαν να έχει πληροφορίες η Νέα Δημοκρατία ότι στα Paradise Papers εμπεριέχονται ονόματα και εμπλέκονται πρόσωπα με τα οποία η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιες ειδικές σχέσεις. Αν λοιπόν κάτι γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία, οφείλει εκ των προτέρων να το ανακοινώσει, να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσει. Η πρόταση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, κάτι γνώμη μου, επειδή ακριβώς αναφέρεται σε μια οριζόντια Απόδοση του κοινωνικού μερίσματο χωρί να λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια, χωρί να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη των, του κάθε πολίτη για στήριξη εκ μέρου τη ελληνική κυβέρνηση, στην πραγματικότητα λειτουργεί με έναν λαϊκιστικό τρόπο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει φοροελαφρύνσει για την περίοδο του 2019 και του 2020 στο πλαίσιο των αντιμέτρων. Να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκη, ο οποίο μιλάει για φοροελαφρύνσει γενικώ και αορίστω, είναι από πού θα βρει τα χρήματα τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα χάσει από τις συγκεκριμένες φορολαφρύνσεις.